Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα ένα νέο ενημερωτικό βίντεο. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα σας δείξω πολύ απλά και εύκολα πώς μπορείτε κι εσείς να ελέγξετε τη γενική κατάσταση του κινητού σας ότι λειτουργούν όλα ok. Όπως ξέρετε, το κάθε κινητό ή κάθε ηλεκτρονική συσκευή αποτελείται από διάφορα μηχανικά μέρη και από διάφορες λειτουργίες, είτε κρυφές είτε φανερές. Όπως είναι παραδείγματος χάρη το υλικό και το λογισμικό. Όπως είναι η οθόνη, όπως είναι η μπαταρία, όπως είναι τα διάφορα λοιπά χαρακτηριστικά της συσκευής μας. Θα σας δείξω ένα πολύ απλό τρόπο, αλλά θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε με ένα κολπάκι που πολλοί δεν το γνωρίζουν, διότι δεν είναι φανερό στο μενού στις ρυθμίσεις του κινητού μας. Είναι κρυφό, θα ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά ένα κρυφό μενού εν ολίγης, που το έχει κλείσει ο κατασκευαστής του κινητού μας. Μας δίνει μεν τη δυνατότητα ενεργοποιώντας το με αυτό το κολπάκι, αλλά από την άλλη δεν είναι φανερό άμα δεν το ενεργοποιήσουμε. Πάμε να δούμε τον τρόπο πώς γίνεται. Μια παρένθεση σε αυτό. Αυτό το μενού υπάρχει, που θα σας δείξω, για να διορθώσουμε κάποια τυχόν σφάλματα, σε προχωρημένο στάδιο βέβαια, κάποια τυχόν σφάλματα που μπορούν να έρθουν στη συσκευή μας κάποια στιγμή και να τη φτιάξει ο προγραμματιστής μέσω αυτών των εργαλείων που θα σας δείξω. Πάμε να δούμε. Πάμε στις ρυθμίσεις. Το μενού της Xiaomi συσκευής, γιατί αυτή τη στιγμή σας βγάζω βίντεο από Xiaomi συσκευή. Το κάθε μενού είναι διαφορετικό. Θα μπείτε σχετικά με το τηλέφωνο. Εδώ πέρα στις εκδόσεις που λέει όλα τα χαρακτηριστικά. Και θα πάτε στην έκδοση kernel. Θα το πατήσετε 4 φορές παρατεταμένα. Μέχρι να μας πετάξει σε αυτό το μενού που μας πέταξε μόλις τώρα. Μπήκαμε στο CIT, έτσι λέγεται. Είναι το κρυφό μενού που σας προείπα. Και εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να ελέξουμε, να τεστάρουμε όλες τις λειτουργίες που υπάρχει σε κάθε συσκευή. Έτσι, για να λειτουργήσει. Για να συνδεθούν όλα τα μηχανικά του μέρη. Τι μας ενδιαφέρει, θέλουμε να δούμε τις πληροφορίες του κινητού μας. Κάνουμε ένα τσεκάρισμα εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα τα serial number και τα IMEI. Ωραία. Βλέπετε εδώ πέρα στη SIM κάρτα μας ότι λειτουργούν όλα μια χαρά. Το πληκτρολόγιο μας δίνει εδώ πέρα την επιλογή να πατήσουμε τα κουμπιά να δούμε ότι λειτουργούν όλα ok, αποκρίνονται μια χαρά. Για να δούμε. Το power off και on, το ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις του κινητού. Μια χαρά λειτουργεί εφόσον πρασίνιζε. Την αυξομοίωση της έντασης, volume up και το volume down το ίδιο. Έτσι θα τσεκάρετε και εσείς το δικό σας. Εδώ πέρα μας δίνει τη δυνατότητα να ελέξουμε τη δόνηση. Δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο ότι δονείται μια χαρά. Πολύ σημαντικό εργαλείο είναι αυτό της οθόνης. Μας πετάει εδώ πέρα κάποια τετραγωνάκια, κάποιο σαν σχεδιάγραμμα που πρέπει να πατήσουμε πάνω για να δούμε ότι λειτουργεί μια χαρά. Τώρα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, εμένα το κινητό λειτουργεί μια χαρά, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Γιατί πατώντας πάνω στα τετραγωνάκια ένα-ένα ξεχωριστά, βλέπετε μπλεδίζει. Αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνει η οθόνη της αφής, ο αισθητήρας, ότι λειτουργεί μια χαρά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούσε, θα το καταλάβετε ότι δεν θα μπλεδίσει. Έτσι θα το καταλάβετε. Να, το κάνετε εσείς όλες τις γωνίες γύρω-γύρω. Βγαίνετε πίσω, υπάρχει ακόμα μία επιλογή για την οθόνη. Πατώντας πάνω εδώ, μας πετάει τώρα ένα χρώμα έντονο κόκκινο, έτσι. Ξαναπατάμε, μας βγάζει το πράσινο και ξαναπατάμε, μας βγάζει το μπλε. Αυτές οι επιλογές, αυτό υπάρχει. Γιατί υπάρχει? Υπάρχει επειδή οι οθόνες μας αποτελούνται από υγρά κρύσταλλα. Οι σύγχρονες οθόνες έτσι είναι από υγρών κρυστάλλων. Είναι πολύ ευαίσθητες. Οπότε υπάρχουν κάποια pixels, τα λεγόμενα pixels. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, ο φωτισμός αυτός ο έντονος, να δούμε αν υπάρχουν κάποια καμένα pixels κρυφά, πολύ ψηλά, που δεν φαίνονται ορατά στο μάτι με το κανονικό μενού του κινητού μας. Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος. Πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εδώ πέρα μας δίνει να δοκιμάσουμε, να τεστάρουμε το μικρόφωνο, το μεγάφωνο, βλέπετε εδώ πέρα, τα ακουστικά, αν το λειτουργεί δηλαδή το βίσμα και η κεραία του, το ράδιο, οι διάφοροι αισθητήρες. Εδώ πέρα να σκανάρουμε το Wi-Fi μας, τα στατιστικά μας. Έτσι. Να διαβάζει το router μας και αυτά. Bluetooth. Διάφορα γυροσκόπια, γελοσκόπια κλπ. Μαγνητικοί αισθητήρες, βλέπετε εδώ. Λειτουργούν μια χαρά. Γυρνάω τώρα το κινητό μου γύρω-γύρω. Έτσι λειτουργεί μια χαρά. Charge test, εδώ πέρα θα βάλετε εσείς το ρεύμα για να δείτε αν αποκρίνονται τα ρεύματα μια χαρά. Μπρος και πίσω κάμερα. NFC test, GPS. Δαχτυλικό αποτύπωμα, άμα λειτουργεί. Εδώ πέρα οι μπαταρίες για να δούμε, ορίστε, 17% τώρα έχω. Η θερμοκρασία 33,4% και το ψηφιακό κώδικα της μπαταρίας. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορες λειτουργίες. Πάμε εδώ πέρα στις κουκίδες, στις τρεις πάνω-πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Additional tools,
υπάρχουν και άλλες κρυφές λειτουργίες εδώ. Εδώ πέρα Wi-Fi Test Tool, βλέπετε εδώ πέρα, σε εμφανίζει πιο λεπτομερή θέματα. Κάμερα εδώ πέρα, Wi-Fi Test, Modem Test Tools, για τις κεραίες. Λοιπόν, αυτά εδώ θα δοκιμάσετε άμα έχετε την υπομονή και έχετε την όρεξη και έχετε την περιέργεια να δείτε τι κάνουν αυτά και να δείτε αν το κινητό σας είναι μια χαρά. Αυτός είναι πολύ απλός τρόπος, ενεργοποιήσαμε το μενού για να τεστάρουμε διάφορα πραγματάκια. Βέβαια, όταν θα φύγουμε πίσω, βλέπετε, exit test, βγαίνουμε από εδώ και εξαφανίστηκε το μενού αυτό. Πάλι κλειδώθηκε ουσιαστικά και για να το ξανενεργοποιήσουμε πάλι ξαναπατάμε πάλι, βλέπετε, την έκδοση. Για να ξαναμπούμε, ορίστε. Πατώντας πίσω το βελάκι, βγαίνει. Δεν πειράζεται το κινητό, δεν υπάρχει πρόβλημα στο κινητό. Έτσι, αφού θα βγείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μια χαρά. Δεν παθαίνει κάτι το κινητό. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Πιστεύω να σας άρεσε και να σας βοήθησα. Να μάθατε και σε αυτή τη λειτουργία, διότι πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Γεια σας.